Καλπάζει ακρίβεια στα χρόνια της διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία, καθώς η έρευνα της Ένωσης Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδας αποκαλύπτει τις εξωφρενικές ανατιμήσεις σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης από το 2029 έως σήμερα. Η έρευνα δείχνει ότι ένα καλάθι με μόλις 6 καθημερινά αγαθά που αποτελούν μέρος της καθημερινής διατροφής μιας μέσης οικογένειας, που το 2021 κόστιζε περίπου 37 ευρώ, σήμερα πλησιάζει τα 61 ευρώ, διότι έχουν μεσολαβήσει αθρηστικές ανατιμήσεις της τάξης του 63%. Μάλιστα, τον τελευταίο χρόνο, 5 είδη για το πρωινό του μαθητή ακρίβηναν σχεδόν 10%, σε μια περίοδο που υποτίθεται ότι η ακρίβεια έχει υποχωρήσει. Σύμφωνα με τη συγκριτική δειγματοληψία της ΕΕΚΕ σε όμοια προϊόντα, η τσάντα του μαθητή ακρίβηνε φέτος πάνω από 18% σε σύγκριση με πέρυσι. Πρόκειται αμή τι άλλο για ένα έβριμα που καταρρίπτει τους ισχυρισμούς του Υπουργείου Ανάπτυξης για μεσοσταθμικές μειώσεις στα σχολικά είδη. Ασύλληπτες είναι οι ανατιμήσεις και στο ελαιόλαδο, που ξεπερνάνε το 90% σε σύγκριση με το 2021, ενώ σε τρόφιμα όπως το κρέας, το τυρί και το κοτόπουλο, οι ανατιμήσεις κυμαίνονται από 20% έως και πάνω από 60%. Η ΕΚΕ ενημερώνει τους καταναλωτές για την καμπάνια που διεξάγει ενάντια στην ακρίβεια, δημοσιεύοντας σε καθημερινή βάση συγκριτικούς πίνακες με τιμές στην ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο και στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στη συνέχεια, η ΕΚΕ προβάλλει μια σειρά από αιτήματα και ζητά να ληφθούν δραστικά μέτρα για να καταπολεμηθεί η ακρίβεια.